Για τις βελούδινες σοκολατένιες μπουκές χρειαζόμαστε 1 τέταρτο του φλιτζανιού ζάχαρη, 2 τρίτα του φλιτζανιού χυμό πορτοκαλιού, 300 γραμμάρια κουβερτούρα, μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 2 κουταλιές της σούπας κόντιτα κίτρινων φρούτων ή άλλα φρούτα γλασέ, 2 κουταλιές της σούπας νερό και μία πρέζα αλάτι. Είναι μια συνταγή που την αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε μία καραμέλα πορτοκαλιού. Λίγη ζάχαρη σε μία κατσαρόλα. Ρίξτε μου μέσα και 2 κουταλίτσες νερό. Ανάψτε τη φωτιά. Ανακοινήστε και αφήστε να λιώσει η ζάχαρη και να έχω ένα ελαφρύ σιρόπι που θα αρχίσει να παίρνει ωραίο καραμελένιο χρώμα. Μέσα στη λιωμένη ζάχαρη, με προσοχή θέλω να το κάνετε αυτό, ρίχνω το φρέσκο χυμό πορτοκάλι ανακατεύοντας γρήγορα. Θα γίνει μία συμπαγής καραμέλα, τη βλέπετε, θέλω να το δείτε αυτό. Μία συμπαγής καραμέλα μέσα στο πορτοκάλι, που αυτή με το βρασμό σιγά σιγά θα λιώσει. Τώρα που πήρε βράση, αφήνω αυτό το σιρόπι καραμέλας πορτοκαλιού να μειωθεί στο μισό. Λοιπόν, και όσο βράζει αυτό, πάμε να ζεστάνουμε την κρέμα γάλακτος για να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Χρειάζομαι κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, που δένει τέλεια με τη συνταγή και προσφέρει βελούδινη υφή στο γλυκό μου. Θα βάλω λοιπόν τη μισή συσκευασία σε κατσαρολάκι και θα την αφήσω να έρθει σε σημείο βρασμού. Όλα είναι στη φωτιά και βράζουν ωραία. Πήρε βράση η κρέμα γάλακτος και τη σβήνω. Το σιρόπι μου είναι έτοιμο, χόντρινε η φουσκαλίτσα και το σβήνω. Πάμε. Και τα δύο μαζί τα ρίχνουμε επάνω στη σοκολάτα. Αφήνω για μισό λεπτάκι να πάει παντού η θερμοκρασία η ζεστή και πάμε σιγά σιγά με μία μαρίζ να ανακατέψουμε τα υλικά. Δεν θέλω πολύ χτύπημα να μου βάλετε όγκο μέσα γιατί θα κάνει φουσκαλίτσες. Και μόλις χαθεί τελείως το λευκό από την κρέμα γάλακτος, είμαστε έτοιμοι για να ρίξουμε μέσα αυτό. Αυτό είναι κάτι που λατρεύω. Είναι κόντιτα κίτρινων φρούτων, δηλαδή φρουτάκια γλασέ. Μέσα και τα φρουτάκια μου και πάμε να βάλουμε μια πρεζούλα αλάτι. Και χρειάζομαι τώρα μια φόρμα που έχετε όλοι στο σπίτι και θέλω και αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Δεν θα ψήσω τίποτα, θέλω να μπορώ να ξεφορμάρω με άνεση το γλυκό μου. Κόψτε μου 3 λωρίδες για να μπορούμε να βγάλουμε εύκολα το γλυκό από τη φόρμα. Βάλτε μου τις 2 λαδόκολες έτσι, τα 2 κομμάτια έτσι και αυτό εδώ. Και από πάνω βάλτε αυτήν που θα συγκρατεί το γλυκό. Οι άλλες 2 θα με βοηθήσουν να ξεφορμάρω το γλυκό. Αδειάστε μου μέσα το μείγμα σοκολάτας. Να πάει παντού, κάτω στη βάση της φόρμας και απλά κουνήστε τη φόρμα να ισιώσει η επιφάνεια. Το γλυκό σας είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε άλλο. Απλά κουνάω τη φόρμα μου και το βάζω στο ψυγείο μου μέχρι να σφίξει και να παγώσει. Λοιπόν, το γλυκό μου είναι έτοιμο, παγωμένο και τώρα θέλω ζεστό νερό για να το κόψω ωραία με το μαχαίρι μου. Πάμε λοιπόν. Έχει παγώσει το γλυκό μου. Το βγάζουμε, το κάνουμε τούμπα. Έτσι, ωραία. Αφαιρούμε τις λαδόκολες. Βουτάω τη λάμα μου στο καυτό νερό. Σκουπίζω. Και κόβω σε κομμάτια.
φουλιώσει αυτό το βελούδο καραμέλο σοκολατένιο γλυκό, στο τέλος έχω την επίγευση από τα κίτρινα φρούτα. Θα το έχετε πάντα στο ψυγείο να είναι παγωμένο, γιατί σε θερμοκρασία δωματίου το χειμώνα με τα καλοριφέρ λιώνουνε. Όταν είναι παγωμένο, το πιάνει σαν σοκολατάκι καραμέλας και το τρως. Γεμίστε και ένα ωραίο κουτί και να τα προσφέρετε σε αυτούς που αγαπάτε. Θα με θυμηθείτε.